Αγαπητά μας αδέλφια, Χρήστο και Δήμητρα, προσεύχεστε αυτοβούλος και αβιάστος εις την ιερά τελετή αυτή του γάμου. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της περιβρισκομένης Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να Τον παρακαλέσουμε να ενώσει τον αδελφό μας τον Χρήστο και την αδελφή μας τη Δήμητρα με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μια οικογένεια. Αν κάποιος από εσάς όλους γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία δεν μπορούν οι δύο αυτοί νέοι να παντρευτούν, να μιλήσει τώρα, αλλιώς σας σιωπά. Πατέρα μας αγαπημένες, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα αυτή που εσύ, Κύριε Θεέ, μας προσκάλεσες, χάρη των αδελφών μας Χρήστο και Δήμητρας, που πήραν απόφαση να έρθουν εις γάμο κοινωνία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί η αγάπη σου και η αγάπη του Χριστού συσφίγγει τον αδελφό μας τον Χρήστο με την αδελφή μας τη Δήμητρα, και σε παρακαλούμε πάρα πολύ εν το όνομα του Χριστού, εσύ σήμερα ευλογώ να τους ευλογήσεις, πληθύνω να πληθύνεις τη χάρη σου, το ελαιό σου, τη δόξα σου στη ζωή τους. Και εσύ, Κύριε Θεέ μου, ο ίδιος, ο παντοδύναμος Θεός, εν το όνομα του Χριστού και διαπνεύματος Αγίου, να παντρέψεις τους δύο αυτούς νέους και να τους κάνεις σήμερα μία οικογένεια. Γι' αυτό και εμείς αφιερώνουμε την ιερά αυτή τελετή του γάμου στο όνομα του Χριστού, σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, τον Τριαδικό αιώνιο Θεό, και σε παρακαλούμε, κάμε έλεος και χάρη, ευλόγησε την ώρα αυτή σφόδρα σφόδρα και κάμε, Κύριε Θεέ μου, αυτός ο γάμος να είναι μια ευλογία για όλη τη ζωή του αδελφού μας του Χρήστου, της αδελφής μας της Δήμητρας, αλλά και των οικογενειών τους, να είναι μια μεγάλη ευλογία χάρη του Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Καθίστε αδελφοί, να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο, ας πω, πες να μην μιλάμε. Τον ύμνο 425 από τα Μεγάλα Υμνολόγια. Ύμνος 425. Απ' αγάπη ο πλάστης Θεός στον παραδείσο τους πρωτοπλά στους δύο έθες αυτούς κατοικώνα Θεού και ευλόγησε το γάμο. Δόξα, δόξα σε σε θεπίτη, Αγία σε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού κι η ζωή του σαν φως να προβάλλει με την υπακοή και την πίστη σε σε ώστε να σε δοξάζει. Δόξα Θεπίτη, Αγία σε την τελετή και τους δύο μελονύμφους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Στη ζωή στο ταξίδι αυτό να βοηθάσει αυτούς κάθε μέρα και ενδυνάμων αυτούς και προστάτευα αυτούς ουρανίε Πατέρα. Δόξα Θεπίτη, Αγία και τους δύο ευλογήσε Πατέρα. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη.
Ιδέ γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και είδεν ο Θεός το φως, μη μιλάτε σας παρακαλώ. Και είδεν ο Θεός ότι το φως ήταν καλόν και διεχώρισεν ο Θεός το φως από τους σκότους και κάλεσεν ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότος νύχτα και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα πρώτη. Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών και ας αξουσιάζει επί πάντων επί της γης και επί της θαλάσσης. Και ποίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και νεφίσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έδεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Και είπεν ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμεις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισεν με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασεν Κύριος ο Θεός την πλευράν, την οποία έλαβεν εκ του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αύτη θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αύτη ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πετέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Εν αρχή λοιπόν ο Θεός επίησε τον ουρανό και γέμισε αυτόν με τις δυνάμεις, τις αρχές και τις εξουσίες του ουρανού, αγγέλους, αρχαγγέλους, χερουβίμ, σεραφείμ, και στη συνέχεια διεπίστωσε ο Θεός ότι ήταν μόνος, καθώς δεν υπήρχε άλλος όμοιος με αυτόν. Και έτσι αποφάσισε ο Θεός να κάνει άνθρωπον όμοιο με αυτόν δια τούτο και έφτιαξε τη γη, έδωσε το φως στη γη, εκόσμησε τη γη και εφύτευσε και έναν κήπο εκπληκτικό τον παράδεισο, ώστε όταν από χώμα έπλασε τον άνθρωπο, τον έθεσε μέσα και διεπίστωσε και πάλι ο Θεός ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Και η μοναξιά δεν έχει σχέση με το πλήθος των ανθρώπων, όσο έχει σχέση με τον έναν άνθρωπο που ο Θεός σου δίνει για να είσαι πάντοτε μαζί του, και αυτό λέγεται ο σύζυγος ή η σύζυγος. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε το γάμο και δεν είναι ο γάμος έμπνευση ή δημιούργημα ανθρώπινης διάνοιας σκέψης. Και έτσι όταν διεπίστωσε ο Θεός ότι δεν ήταν καλό στον Αδάμ να είναι μόνος, έκαμε την πρώτη νάρκωση και την πρώτη εγχείρηση, έβγαλε την πλευρά του Αδάμ και διεμόρφωσε αυτήν εις άνθρωπο όμοιον. Και αυτό δεν είναι παράξενο, και σήμερα το έχουμε δει μετά από χιλιάδες χρόνια, να δημιουργείται όμοιος άνθρωπος από τα κύτταρα κάποιου ανθρώπου. Έφτιαξε λοιπόν έναν άνθρωπο όμοιο με αυτόν, θηλυκό, γυναίκα, την Εύα, ώστε όταν ξύπνησε εκ του ύπνου ο Αδάμ, είδε ξαφνικά για πρώτη φορά την Εύα και την αγάπησε. Αλλά και η Εύα, όταν ξύπνησε ο Αδάμ, είδε για πρώτη φορά τον Αδάμ και τον αγάπησε. Και το πρώτο χαρακτηριστικό του γάμου
είναι η αμοιβαία αγάπη, η οποία ξεκινάει με την αμοιβαία υπόσχεση γάμου, που είναι ο αραβώνας. Ο αραβώνας δεν είναι δοκιμή, ο αραβώνας είναι πραγματικά υπόσχεση. Καθώς ο Θεός αραβωνιάστηκε και μας δια Πνεύματος Αγίου και μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε στον ουρανό στην ύμφη του Αρνίου, στην ύμφη του Χριστού και της Εκκλησίας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο Θεός δίνει εντολή στον άνθρωπο πια να αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και να προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, δημιουργώντας όχι ένα κοινόβιο, αλλά μια καινούργια οικογένεια, τελείως διαφορετική, με βαθμό συγγενείας μεταξύ συζύγων μηδενική, που ακόμη και οι άνθρωποι το προσδιορίζουν αυτό. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια καινούργια οικογένεια, ο Αδάμ και η Εύα, και σήμερα, ακριβώς όπως τότε και όπως πάντα, ο αδελφός μας ο Χρήστος κάποια στιγμή, από εκεί που δεν είχε καμία σχέση με τη Δήμητρα, και η Δήμητρα κάποια στιγμή, από εκεί που δεν είχε καμία σχέση με τον Χρήστο, συναντήθηκαν τα βλέμματά τους και μία πληροφορία Πνεύματος Αγίου γεννήθηκε στην καρδιά τους, ότι αυτός πιθανότατα στην καρδιά της Δήμητρας είναι ο άνθρωπος ο ένας, γιατί ένας άντρας έχει πάντοτε μία γυναίκα και μία γυναίκα έχει πάντοτε έναν άντρα, γι' αυτό και ο πληθυσμός της ανθρωπότητος χιλιάδες χρόνια είναι 49,5 με 50,5. Ό,τι και να γίνει, πόλεμοι, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, αυτή η συμμετοχή είναι ίδια και η διαφορά του 1% είναι ότι οι γυναίκες ζουν λίγα χρόνια, ο μέσος όρος ζωής των γυναικών 2 χρόνια περίπου, περισσότερο από τον άντρα, και δημιουργείται αυτή η δυσαναλογία. Ένας άντρας για μια γυναίκα. Δεν έφτιαξε πολλές γυναίκες για τον Αδάμ, ούτε πολλούς άντρες για την Εύα. Τον Αδάμ και την Εύα. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο παντρεύονται οι άνθρωποι ποικίλει. Άλλος είναι οικονομικός, άλλος είναι σάρκικος, άλλος είναι πνευματικός υπερήφανος. Πολλά μπορώ να σκεφτώ και μπορώ να πω, αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα γάμο που είναι από το Θεό, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, καθώς όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αληθινή πίστη στο Χριστό, αληθινή ταυτότητα εν Χριστώ Ιησού, μετανοήσει, βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, πιστώσον, πιστέψει στο Λόγο του Θεού και ο Χριστός τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, γιατί αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, και ακολουθεί την εντολή του Θεού να σώζεται από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διαστραμμένη, τότε ο άνθρωπος αυτός γνωρίζει το Λόγο του Θεού και ξέρει ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να του φανερώσει στον άντρα τη γυναίκα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν είναι ο Θεός. Και ο μόνος που μπορεί να φανερώσει στη γυναίκα τον άντρα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτήν είναι ο Θεός, που τα έχει ετοιμάσει όλα και τα έχει κάνει όλα. Και έτσι λοιπόν ο Χρήστος, χωρίς να σκεφτεί, χωρίς να καταλάβει πώς και γιατί, βρέθηκε μέσα στην Εκκλησία και κατάλαβε ότι πρέπει να προσεύχεται ο Θεός να του φανερώσει την μία, τη μοναδική γυναίκα του. Η Δήμητρα λίγο καιρό πιο μπροστά και αυτή προσευχότανε ο Κύριος να της φανερώσει τον εκ του Θεού σύζυγό της, και αυτό έγινε. Μέσα στην καρδιά τους άρχισε να δημιουργείται αυτή η έλξη που εξελίχθηκε σε αγάπη. Και έτσι ο Θεός τους βεβαίωσε, τον αδελφό τον Χρήστο, ότι η Δήμητρα είναι η γυναίκα του,
και την αδελφή τη Δήμητρα ότι ο Χριστός θα είναι ο άντρας της. Διαζύγιο δεν προβλέπεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Χωρισμός δεν προβλέπεται παρεκτός λόγου πορνείας και σε καμία περίπτωση πάντως δεν προβλέπεται από το Λόγο του Θεού δεύτερος ή τρίτος γάμος. Αυτό είναι παράβαση και ανομία στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ένας είναι ο γάμος από τώρα και για πάντα στα παιδιά του Θεού και στους ανθρώπους του Θεού. Και αυτός ο γάμος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι τίμιος, έτσι πρέπει να είναι και είναι, τίμιος και πραγματικά σε αγιασμό και καθαρότητα. Και επειδή αυτόν τον γάμο τον δημιουργεί ο Θεός, αναλαμβάνει και την ευθύνη ο Θεός, όχι μόνο της διατήρησής του, γιατί θα ήταν επώδυνο, αλλά της ευλογίας, της ευτυχίας και της χαράς και της επιτυχίας του ζευγαριού αυτού για όλη τους τη ζωή. Γι' αυτό και ήρθαμε σήμερα εδώ, για να προσευχηθούμε ο Θεός να τους παντρέψει, ο Θεός να τους ενώσει, ο Θεός να τους κάνει ένα και ιδιαιτέρως ο Θεός να τους ευλογήσει τώρα και πάντοτε, μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνει ο Θεός. Την αναλαμβάνει γιατί αυτός σκέφτηκε και δημιούργησε το θεσμό του γάμου, αυτός έβαλε στην καρδιά του Χρήστου τη Δήμητρα και αυτός έβαλε στην καρδιά της Δήμητρας το Χρήστο, ώστε και οι δύο είναι βέβαιοι ότι αυτός ο γάμος είναι παρακυρίου, είναι εξαιτίας της επέμβασης του Θεού. Όμως ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα, αλλά και εμείς οι άνθρωποι πρέπει να έρθουμε στην παρουσία του Θεού για να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού. Γιατί η Γραφή λέει μόνο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί. Μόνο. Δεν σώζουν άλλα πρόσωπα κανένα. Μόνο ο Χριστός σώζει. Μόνο αυτό το όνομα είναι δοσμένο, λέει η Γραφή, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Άρα λοιπόν, με βάση την πίστη μας στο Χριστό και στα λόγια του Χριστού, τα οποία μας αποκαλύπτουν πνευματικούς νόμους, απαράβατους, που κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Όπως υπάρχουν και οι φυσικοί νόμοι που είναι απαράβατοι. Και τους γνωρίζουμε για να ζούμε σύμφωνα με αυτούς και οι φυσικοί νόμοι είναι παραδείγματος χάρη της βαρύτητος. Αυτό αν το αφήσω θα πέσει. Αποκλείεται να πάει ψηλά. Όσο ψηλά και να το πετάξω θα πέσει. Ένας αντίστοιχος πνευματικός νόμος είναι στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Όσο ψηλά και να πάει και να φτάσει ο υπερήφανος άνθρωπος τελικά θα πέσει. Γιατί είναι αντιτάσσεται ο Θεός αυτόν. Αλλά ο νόμος της βαρύτητος έχει και το άλλο χαρακτηριστικό. Ο φελός που είναι πιο ελαφρύς από το νερό, όσο και να τον βουλιάξεις θα ανέβει. Έτσι και στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Όσο και χαμηλά να πέσει ο άνθρωπος, όταν ταπεινωθεί, ο Θεός θα τον υψώσει. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, ο υπερήφανος ταπεινωθήσεται, ο ταπεινός υψωθήσεται. Έτσι λοιπόν, μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού υπάρχουν πνευματικοί νόμοι απαράβατοι, που όπως οι φυσικοί όταν τους γνωρίζουμε, ζούμε με αυτούς, γνωρίζουμε τον νόμο της βαρύτητος, γι' αυτό και δεν κατεβαίνουμε από το σπίτι μας πηδώντας, θα σκοτωθούμε. Έχουμε δημιουργήσει σκάλες, ασανσέρ, να διευκολύνουν τον άνθρωπο να υποτάσσεται στους φυσικούς νόμους του Θεού. Έτσι υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι απαράβατοι, που έχουν πραγματικά, βέβαια και μόνιμα αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε λοιπόν ο γάμος αυτός να είναι ευλογημένος με τα πάσης βεβαιότητος και με καλό καρπό και καλά αποτελέσματα μέχρι το τέλος της ζωής τους.
Ο πνευματικός λοιπόν όμως για σένα Χρήστο μου είναι ότι εάν πραγματικά αγαπήσεις και αγαπάς την αδελφή μας τη Δήμητρα όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία, τότε βάζεις το λίθο που είναι ο Λόγος του Θεού πάνω στον οποίο οικοδομείς το σπίτι σου. Και θα σας δείξω, λέει, εγώ ο Θεός ποιος είναι ο μωρός και ποιος είναι ο φρόνιμος άνθρωπος. Ο φρόνιμος άνθρωπος είναι αυτός που οικοδομεί στο βράχο. Ο μωρός άνθρωπος, ο ανόητος, είναι αυτός που οικοδομεί στην άμμο. Γιατί? Γιατί με τα πάσης βεβαιότητας θα έρθει η βροχή, θα έρθουν οι άνεμοι, θα έρθει το νερό και αυτός που οικοδομεί στο βράχο, το σπίτι του μπορεί να λασπωθεί αλλά δεν θα πέσει. Ενώ αυτός που οικοδομεί στην άμμο, όσο και πολυτελές να είναι, όσο και ακριβό να είναι, όταν θα έρθουν οι δοκιμασίες θα γκρεμίσει. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία εάν θα ζείτε σε πολυτέλεια, σε άνεση, σε ευρυχωρία, για να ευδοκιμήσει και να καρποφορήσει καλός ο γάμος σου, αλλά εξαρτάται από πού τον οικοδομείς. Και αν ο Χριστός λέγει, ο λόγος του Ευαγγελίου λέει οικοδομείς με χρυσάφι, με ασήμι και με λίθους πολυτίμους και όχι με ξύλα, με χόρτα και με καλάμια, πρέπει να ξέρεις και ξέρουμε από το Ευαγγέλιο του Χριστού ότι κάθε ένας θα δοκιμαστεί από το Θεό. Η οικοδομή του, η ζωή του, η προσωπικότητά του ή η οικογένειά του. Εάν έχει οικοδομήσει με χρυσάφι, με ασήμι και με λίθους πολυτίμους, τότε η οικοδομή αυτή είναι στέρεη και αυξανόμενη. Αν όμως οικοδομείς με ξύλα, με χόρτα και με καλάμια, θα έρθει η δοκιμασία με φωτιά, θα τα κάψει όλα και θα μείνεις μόνος. Γι' αυτό έξω υπάρχουν άνθρωποι παντρεμένοι μια και δυο και τρεις φορές και είναι μόνοι τους. Έστω και αν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι, που μπορεί και όχι, αλλά είναι μόνοι τους. Τι θα πει μόνος σου και τι θα πει όχι μοναξιά. Ο Χριστός τι θέλει? Να είσαστε πρώτον αδελφοί εν Χριστώ, να έχετε τον ίδιο πατέρα, να προσευχόσαστε μαζί, να δοξάζετε το Θεό, να ζητάτε από το Θεό. Δεύτερον, φίλοι, μια επικοινωνία, γιατί από εδώ και σήμερα και στο εξής ο μόνος φίλος στη ζωή σου θα είναι αυτή η κοπέλα, αν θέλεις να οικοδομείς το βράχο. Και τέλος, θα είστε ευλογημένοι σύζυγοι. Άρα λοιπόν, για να οικοδομήσεις οικογένεια πραγματικά ευλογημένη. Και τι σημαίνει ευλογημένος? Ευλογημένος δεν είναι μία λέξη, την εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Ευλογημένος είναι αυτός του οποίου η ζωή μοιάζει, είναι σαν τον άνθρωπο που έχει φυτευθεί σαν δέντρο δίπλα στο ποτάμι. Και καύσωνας να έρθει και βροχές να έρθουνε και καταστροφές να έρθουνε, ο άνθρωπος που μοιάζει με τον δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά της ρίακας των υδάτων. Και ποιοι είναι οι ρίακες των υδάτων? Ο Λόγος του Θεού. Αν εσύ δηλαδή είσαι φυτευμένος δίπλα στο Λόγο του Θεού, ό,τι και να συμβαίνει, τα απαραίτητα, την ευλογία θα την έχεις. Το φίλο σου, τα χαρακτηριστικά του ευλογημένου. Το φίλο σου θα αρθάλει. Η ζωή σου θα είναι χαρούμενη. Θα είναι όμορφη. Δεν θα λες αμόν πώς θα πάω σπίτι. Θα λες γρήγορα να πάω σπίτι. Να δω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Το φίλο σου θα θάλει. Η καρποφορία σου θα είναι πλήρης. Ο καρπός σου θα είναι καλός και πολύς. Και τέλος, ό,τι αν πράττεις θα το ευωδώνει ο Θεός. Αυτός είναι ευλογημένος άνθρωπος. Όμορφη ευλογημένη ζωή, καρποφορία μεγάλη και ό,τι αν κάνεις ο Θεός θα το ευωδώνει. Αρκεί, και μιλάμε για την οικογένειά σου τώρα αλλά και για την προσωπικότητά σου, να οικοδομήσεις τη ζωή σου στο βράχο, στο βράχο τον αιώνιο, στο Λόγο του Θεού, να φυτευθείς παρά τους ρίακας των υδάτων. Και το πρώτο χαρακτηριστικό για σένα είναι να αγαπάς
τη Δήμητρα όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Να τη φροντίζεις, να την περιθάλτεις, να προσέχεις να μην τη λυπείς, να μην την εξουθενείς και να μην την προσβάλλεις. Όσο πιο πολύ την αγαπάς, τόσο πιο πολύ εσένα θα ευλογεί ο Θεός και τόσο πιο πολύ χαρούμενη θα κάνει τη Δήμητρα. Να θυμάσαι πάντοτε ότι η δόξα του ανδρός είναι η γυνή αυτού. Η δόξα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Η δόξα σου για να είσαι μέσα στη ζωή αυτή ένδοξος, όχι ταλαιπωρημένος, όχι απογοητευμένος, όχι απελπισμένος, είναι να αγαπάς τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Καταλαβαίνω δε πάρα πολύ καλά ότι αυτό ανθρωπίνως είναι αδύνατο. Δηλαδή μας λέει ο Λόγος του Θεού να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Γίνεται? Δεν γίνεται. Πώς να το κάνω αυτό? Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Είμαι άνθρωπος. Λέει ο Λόγος του Θεού να αγαπάς τα αδέλφια σου όπως ο Χριστός αγάπησε. Γίνεται? Δεν γίνεται. Και τώρα έρχεται ακόμη περισσότερο και σου λέει να αγαπάς τη Δήμητρα όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Γίνεται? Δεν γίνεται. Αλλά τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού για να μας παρηγορήσει, να μας ενισχύσει και να μας βεβαιώσει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μια ανοησία, μια χήμερα, αλλά είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν, είναι αλήθεια, είναι η απόλυτη αλήθεια. Έρχεται και εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Η αγάπη του Θεού Πατρός, η μοναδική, που τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε δεν ελυπήθη ούτε τον Υιόν του το μονογενή, αλλά τον έστειλε να γίνει κατάρα για τη σωτηρία σου, για να σου χαρίσει τη Δήμητρα, ο Χριστός. Η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας, στην καρδιά σου, δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν το αδύνατον γίνεται εύκολο. Όταν προσεύχεσαι, να εισέρχεσαι στο ταμείο σου, στο δωμάτιό σου, να κλείνεις την πόρτα, να γονατίζεις τον Κύριο, να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, να μετανοείς από ό,τι έκαμες και λύπησε το Πνεύμα το Άγιο, να συγχωρείς κάθε άνθρωπο που αμάρτησε σε σένα για να μπορέσει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, ώστε να πάψει να υπάρχει το χώρισμα μεταξύ του Άγιου Θεού και του αμαρτωλού Χριστού, που είναι οι αμαρτίες σου. Και τότε το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει, σε αγιάζει, σε φέρνει δια του Ιησού Χριστού στην παρουσία του Θεού και η αγάπη του Θεού είναι και εχημένη στην καρδιά σου, ώστε να μπορείς να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου με την αγάπη του Θεού, να μπορείς να αγαπάς τα αδέλφια σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε και να μπορείς να αγαπάς και την Δήμητρα όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία. Τόσο εύκολα. Δηλαδή αυτό το εύκολο το Ευαγγέλιο του Χριστού λέει «Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως, αλλά και η πίστη ακόμη είναι δώρο Θεού. Αλλά η πίστη σου πρέπει να έχει έργο». Και ποιο είναι το έργο? Μετανοήσατε, ασβαπτιστεί έκαστος και περπατάτε όχι κατά σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Αμήν Χριστό μου. Σήμερα λοιπόν που θα βρεθείτε μόνοι σας και θα είναι η πρώτη στιγμή, η πρώτη ώρα της οικογενειακής σας ζωής, μη σκεφτείτε τίποτα άλλο, μην κάνετε τίποτα άλλο, και εσύ είσαι αυτός που κυβερνάει τον οίκον, τον καινούριο που θα δημιουργηθεί ο Θεός. Θα πάρεις τη γυναίκα σου να γονατίσετε και θα ζητήσεις, το ίδιο θα κάνει, θα πούμε και η Δήμητρα, ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σου με την αγάπη του, ώστε θα πεις «Θεέ μου, κάνε με να μ' αγαπήσει και κάνε να την αγαπάω πάντοτε». Στο όνομα του Χριστού. Γιατί οτιδήποτε και αν ζητάτε στο όνομα του Χριστού κατά το θέλημα του Θεού, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός ακούει, και αν ξέρουμε ότι μας ακούει ο Θεός, τότε ό,τι και αν του ζητήσουμε θα μας το δώσει. Άρα λοιπόν πρόσεξε, σήμερα θα προσευχηθείς αυτή την ιδιαίτερη προσευχή, να σε αγαπάει πάντοτε επειδή την αγαπάς πάντοτε. Τώρα εσύ Δήμητρα, δεν παντρεύεσαι όπως ο Χριστός
Δεν σου την έδωσε ο Θεός την Δήμητρα για να σε κάνει ευτυχισμένο. Ο Θεός σου δώσε τη Δήμητρα για να την κάνεις εσύ ευτυχισμένη. Είναι η ευθύνη σου. Όπως ο Χριστός έχει την ευθύνη της Εκκλησίας, έτσι και ο Θεός, ο Πατέρας, έχει την ευθύνη της οικογένειάς σας. Και εσύ, Δήμητρα, δεν στον έδωσε τον άντρα σου για να σε κάνει ευτυχισμένη. Μην περιμένεις να σε κάνει ευτυχισμένη. Μόνο ο Χριστός θα σε κάνει ευτυχισμένη. Με ακούς, κορίτσι? Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένη σε αυτή τη ζωή. Μόνο ο Χριστός. Στον έδωσε για να τον κάνεις εσύ ευτυχισμένο διά του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και ποιο είναι για σένα το χτίσιμο, ο πνευματικός νόμος της ευλογίας στην προσωπική σου και στην οικογενειακή σου ζωή? Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τον άντρα σας ως εις τον Κύριον. Όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, σέβεται τον Χριστό, υπακούει τον Χριστό, έτσι και εσύ θα σέβεσαι, θα υπακούς και θα υποτάσσεσαι στον άντρα σου, γιατί είναι η κεφαλή σου. Και η κεφαλή του Χριστού είναι ο Χριστός. Και η κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Άρα λοιπόν θα τον σέβεσαι, θα τον αγαπάς όπως η Εκκλησία τον Χριστό, θα υποτάσσεσαι όπως η Εκκλησία στον Χριστό, και το αποτέλεσμα θα είναι όσο πιο πολύ εσύ υποτάσσεσαι στον Χριστό, με τη χάρη του Χριστού και την αγάπη του Θεού Πατρός, τόσο πιο πολύ ο Χριστός θα σε αγαπάει. Και όσο πιο πολύ φανερή είναι η αγάπη του Χριστού για σένα, με τη χάρη του Χριστού και την αγάπη του Θεού Πατρός και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τόσο πιο πολύ εσύ θα τον αγαπάς και θα υποτάσσεις αυτόν. Ώστε κάθε μέρα αυτή η ενότητα που αρχίζει σήμερα με τις προσευχές μας και με τη χάρη του Θεού θα αυξάνει, θα αυξάνει, θα αυξάνει, και μαζί με την ενότητα αυτή θα αυξάνει η ευλογία του Θεού, η χάρις του Θεού, το έλεος του Θεού, η δόξα του Θεού στη ζωή σας και η ενότητά σας. Αμήν. Δεν τελειώνετε σήμερα με τον προηγούμενο άγαμον βίον σας, σήμερα αρχίζετε με τον καινούριο έγκαμον βίο σας, ώστε η ευλογία του Θεού να είναι αυξανόμενη, πολλαπλασιαζόμενη, και εξαρτάται από το πώς και πόσο, με ποιο τρόπο, αλλά και με ποια δύναμη θα σε αγαπάει ο Χριστός, και από το πόσο, με ποιο τρόπο και με ποια δύναμη θα τον αγαπάς και θα υποτάσσεσαι. Θα σε αγαπάει και θα σε φροντίζει και θα σε περιθάλπτει όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Θα τον αγαπάς, θα υποτάσσεσαι και θα τον σέβεσαι, ή δεν γίνει να σέβεται τον άντρα, όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Βάλατε θεμέλιο καλό, πάνω στο οποίο ο Θεός, με βάση τον νόμο του, γιατί είναι δεδεμένο στον νόμο του, στο λόγο του, τον εαυτό του δεν μπορεί να αρνηθεί, εγγυάται την ευλογημένη συνέχεια της οικογένειάς σας. Ο Χριστός εγγυάται την ευλογημένη καλή συνέχεια τη δική σου σαν σύζυγο, και ο Χριστός εγγυάται την ευλογημένη και καλή συνέχεια τη δική σου, Δήμητρα, σαν σύζυγο. Αμήν. Αυτό όμως δεν είναι απλό. Για ακούστε τώρα τι λέει ο Λόγος του Θεού για σας. Εάν δύο συμφωνήσουν, μάλλον αλλιώς, αν δύο δεν συμφωνήσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Γιατί δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Και δεν μπορούν να συμφωνήσουν γιατί είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Και δεν μπορούν ποτέ να συμφωνήσουν γιατί δεν τους ενώνει η αγάπη του Θεού Πατρός, χάρις του Χριστού και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό είναι καταδικασμένοι σε χωρισμό, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό, ή σε μια ζωή ταλαιπωρίας, τσακωμών και οτιδήποτε άλλο συμβαίνουν από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Εσείς όμως έχετε βγει, σας έβγαλε ο Θεός από τον κόσμο, δεν έχετε καμία σχέση με τον κόσμο, και ήδη ο Θεός σήμερα αρχίζει την ενότητά σας, που στηρίζεται στην ενότητα της πίστεως στο Ευαγγέλιο της Αλήθειας,
και στην ενότητα του Πνεύματος, στη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι τέκνα Θεού. Άρα λοιπόν εσείς τόσο εύκολα, τόσο απλά, κατά χάριν δια της πίστεως στα λόγια του Θεού, στους πνευματικούς νόμους του Ευαγγελίου, ξεκινάτε ενωμένοι και αν δύο συμφωνήσουν μπορούν να περπατήσουν. Άρα μπροστά σας ανοίγεται ένας δρόμος μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος, δεν τον έχετε ξαναπερπατήσει, που είναι ο δρόμος που ο Θεός έχει ετοιμάσει, δρόμος αγαθών έργων για τον Χριστό με τη Δήμητρα και για τη Δήμητρα με τον Χριστό. Και αν δύο συμφωνήσουνε, όπως εσείς, λέει ο Χριστός και βεβαιώνει, ό,τι αν ζητήσουν από τον Πατέρα μου τον ουράνιο, και αυτό είναι για σας, να το θυμάστε, όταν συμφωνείτε, και η συμφωνία προέρχεται από την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και από την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, ό,τι αν ζητείτε από τον Πατέρα σας τον ουράνιο, στο όνομα του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, ο Θεός θα το χαρίζει. Και δεν είναι που σας το λέω εγώ, αλλά είναι που μας βεβαιώνει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια. Αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, ό,τι γράφει θα είναι πραγματικότητα για σας. Αμήν. Όμως υπάρχει και ένας άλλος νόμος πνευματικός που πρέπει με μεγάλη προσοχή να τον ακούσουμε, αρχίζοντας πάλι από σένα, αδελφέ μου του Χρήστο, καθώς εσύ είσαι κεφαλή της Δήμητρας και της οικογένειας, ενώ η Δήμητρα είναι οικοφύλακας, ο φύλακας του σπιτιού. Οι άνδρες, συνοικείτε με τας γυναίκας σας, τας δικά σας γυναίκας, τη δική σου γυναίκα, κατά γνώση. Αποδίδοντες τιμή στο γυναικείο γένος, γιατί είναι σκεύος ασθενέστερων, αλλά είναι και συγκληρονόμος της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σου και οι προσευχές σας. Τι θα πει κατά γνώση, τι θα πει συνικό? Τώρα πια το σπίτι σου είναι το σπίτι σας. Τέρμα το σπίτι του μπαμπά, τέρμα τα άλλα σπίτια, τελειώσαν τα παλιά. Τώρα το σπίτι σου, η κατοίκησή σου είναι το σπίτι σας. Αμήν Χριστό μου. Το οποίο έχεις την ευθύνη να κυβερνάς. Καλώς. Σε σένα έχει δώσει την ευθύνη ο Θεός αυτή. Στον άντρα. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζεις καλώς τα της γυναίκας σου. Και οι τρόποι και οι αναγκαίοι τρόποι για να γνωρίζεις καλώς τα της Δήμητρας είναι, πρώτον, να φροντίζεις να είσαστε καλοί αδελφοί και καλοί φίλοι. Καλοί αδελφοί στην παρουσία του Θεού, καλοί φίλοι μεταξύ σας. Όπως ο Χριστός για την Εκκλησία λέει, αδελφοί μου, φίλοι μου, νύμφοι μου. Και σένα το πρότυπό σου και της Εκκλησίας του Χριστού το πρότυπο είναι μόνο ο Χριστός. Θα είστε καλοί αδελφοί και καλοί φίλοι. Και αυτή την ευθύνη τη δίνει σε σένα ο Θεός. Εάν είστε καλοί αδελφοί πραγματικά, με ευθύνη δική σου και καλοί φίλοι, με αποδοχή της Δήμητρας, τότε θα γνωρίζεις, γιατί η Δήμητρα δεν κρατάει μυστικά, έτσι Δήμητρα, αλλά ούτε και εσύ θα κρατάς μυστικά, θα γνωρίζεις τα πάντα. Αλλά επειδή όμως είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε πάντε σήμαρτον, λέει ο Λόγος του Θεού, και στερούμεθα τη δόξα του Θεού, για να γνωρίσεις καλά τη Δήμητρα πρέπει να προσεύχεσαι να στη φανερώνει ο Θεός. Άρα λοιπόν, με ανθρώπινη γνώση εκ της αδελφικής και φιλικής σχέσης σου και με αποκάλυψη Θεού για το Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, δεν θα υπάρχει κανένα κρυφό στη Δήμητρα, και όχι, ο Θεός δεν θα στα φανερώνει για να στην προδίδει. Ο Θεός θα στα φανερώνει για να τη φροντίζεις, επειδή είναι σκεύος ασθενέστερο. Τι θα πει σκεύος ασθενέστερο? Η γυναίκα ταλαιπωρείται μες στον κόσμο αυτό. Είναι σαν ένα σκεύος πολύτιμο, δεν τενεκές ξεγάνωτος, είναι ένα όμορφο μπιμπελό που γρατζουνιέται εύκολα, πληγώνεται εύκολα, σπάει εύκολα.
ποιος είναι αυτός που έχει την ευθύνη να την περιθάλτει σαν τον καλό Σαμαρίτη? Μόνο εσύ, εσύ και μόνο εσύ, διά του Ιησού Χριστού. Άρα σου δίνει την ευθύνη να την περιθάλτεις, να τη φροντίζεις, γνωρίζοντας ότι είναι σκεύος ασθενέστερο. Θα πληγώνεται στη δουλειά της, θα πληγώνεται από τα παιδιά της αργότερα, θα πληγώνεται από τους γονείς, θα πληγώνεται από αδερφούς, γιατί όχι. Ποιος έχει την ευθύνη της περίθαλψης? Εσύ και μόνο εσύ. Και για να κάνεις σωστά το έργο σου πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή να συνοικείς κατά γνώση. Και στο ξαναλέω, αυτό είναι αποτέλεσμα της φιλικής σου σχέσης. Οι άνθρωποι το λένε επικοινωνία, καλά το λένε, αλλά ο λόγος του Θεού το λέει φίλοι και άδελφοι, αλλά ταυτόχρονα και στην προσευχή σου ο Θεός θα σου αποκαλύπτει. Για σας τις γυναίκες λέει ο λόγος του Θεού, για σένα Δήμητρα. Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών, αλλά προσέξτε, θα κερδίσετε τον άντρα σας, όχι με την ομορφιά σας, όχι με το βάψιμό σας, όχι με τις ικανότητές σας, τις ανθρώπινες ή τις γυναικείες, αλλά με τη διαγωγή σας, αφού δουν οι άντρες την καθαρή διαγωγή σας, το πράο και πολύτιμο, το πράο και ησύχιο πνεύμα σου, που είναι πολύτιμο στο Θεό και στον άντρα σου. Το ξαναλέω, πράο και ησύχιο πνεύμα είναι αυτό που θα ζητάς από το Θεό να σου δίνει για να κερδίζεις, όχι μια φορά, πάντοτε τον άντρα σου. Ο δε στολισμός σου δεν θα πρέπει να είναι, όπως λέει η Γραφή, ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών, της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των αιματίων, αλλά ο στολισμός σου θα είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς σου, που θα είναι και κοσμημένος, ξαναλέω, με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο είναι πολύτιμο στο Θεό. Βεβαίως θα νευριάζεις, αλλά όταν έρχεται αυτή η δύσκολη στιγμή θα φεύγεις, θα πηγαίνεις στο δωματιό σου, θα γονατίζεις, θα μετανοείς, θα ζητάς τη χάρη του Θεού και ο Θεός θα αλλάζει τα πάντα μέσα σου και έξω σου. Βεβαίως δεν είναι ο τέλειος άνθρωπος, ούτε θα γίνει, αλλά τέλειος είναι ο Χριστός που κρύβεται πίσω από Αυτόν. Μπορεί λοιπόν να προσεύχεσαι στον Χριστό και να λες, και απαραίτητο είναι την πρώτη νύχτα αλλά και σε όλη τη ζωή, Χριστέ μου, κάντον να μ' αγαπήσει, κάνε με να τον αγαπήσω, κάντον καλόν σύζυγο, κάνε με καλή σύζυγο, και ό,τι αν ζητάς, επειδή συμφωνείτε, ο Θεός θα το κάνει. Τα κατάλαβες? Αλλά εκτός του ότι εσύ, Χριστό μου, πρέπει να είσαι ο καλός σύζυγος, όπως ο Χριστός είναι ο καλός ποιμένας σου, έτσι και πρέπει να είσαι και ο καλός πατέρας. Για να είσαι καλός πατέρας, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σε βοηθάει είναι η Δήμητρα. Αλλά και εσύ, Δήμητρά μου, πρέπει να είσαι η καλή μητέρα. Σε λίγο θα κάνεις 1, 2, 3, 4, όχι, ξέρει πόσα παιδιά, με τη χάρη του Χριστού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι πόσα, είναι να είσαι καλή μητέρα. Και καλή μητέρα θα σε κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού με τον Χριστό. Και έτσι θα είσαστε καλοί γονείς. Και τα παιδιά σας θα μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αγιασμού, καθαρότητος. Καθώς λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Άλλος, αν είναι παιδιά όχι Αγίων, τα παιδιά είναι ακάθαρτα. Αμήν. Αλλά υπάρχει και ένας ακόμη πνευματικός νόμος που λέει και στους δυο σας, αλλά και στον κάθε έναν ξεχωριστά, Χριστό, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνεται καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Δήμητρα, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνεται καλό και να είσαι μακροχρόνια. Τώρα, ποιος είναι ο πατέρας σου και η μητέρα σου? Δεν είναι δύο, είναι τέσσερις πια. Ποιος είναι ο πατέρας σου και η μητέρα σου? Δεν είναι δύο, είναι τέσσερις. Γιατί είσαστε ένα. Άρα οι γονείς του Χριστού είναι γονείς σου και οι γονείς της Δήμητρας είναι γονείς σου. Δεν λέει
να αφήσετε τη γυναίκα ή τον άντρα και να πάτε στους γονείς. Λέει και οι δυο μαζί να τιμάτε τους γονείς σας. Θα σας γίνεται καλό, γιατί είναι υπόσχεση με επαγγελία του Θεού. Τους γονείς τους τιμάμε. Και τι θα πει τους τιμάμε, τους φροντίζουμε, τους αγαπάμε. Αλλά εσύ αγαπάς έναν άνθρωπο, τη Δήμητρα. Με έναν είσαι ένα. Και εσύ Δήμητρα έναν άνθρωπο, το Χρήστο. Με έναν είσαι ένα. Και οι δυο ένα πρόσωπο, Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Εάν ακολουθήσετε, που είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσετε, έστω και αν κάνετε και λάθη, για τα λάθη σας μην φοβόστε, υπάρχει ο Πατέρας ο Ουράνιος που τα διορθώνει. Αν όμως η πρόθεσή σας, η διαγωγή σας είναι τέτοια που δείχνει, φανερώνει στο Θεό ότι θέλετε να περπατήσετε σύμφωνα με το Λόγο Του, τότε η ζωή σας θα πηγαίνει από ευλογία σε ευλογία, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και από δόξα σε δόξα, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού, στη χάρη του Χριστού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Είναι και κάτι όμως ακόμη που πρέπει να το τονίσω. Είμαι υποχρεωμένος, θα έλεγα, να το τονίσω, γιατί εδώ υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο ανήρ, εσύ, ας αποδίδει στην γυναίκα του την οφειλωμένη εύνοια, ομοίως και η γυνή εις τον άνδρα την οφειλωμένη εύνοια, γιατί οι σχέσεις σας είναι φιλικές, είναι αδερφικές, αλλά πρέπει να γίνουν και συζυγικές. Οι συζυγικές σχέσεις, το κύριο χαρακτηριστικό έχουν, εκτός του να περπατάτε μαζί, να έχετε σαρκικές συζυγικές σχέσεις, που είναι η ευλογία του Θεού για τον άνθρωπο, καθώς ευλόγησε καταρχάς τον Αδάμ και την Εύα λέγοντας αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη. Ευλόγησε ο Θεός. Αλλά η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά ο άντρας εξουσιάζει το σώμα της γυναίκας. Κατάλαβες, Δήμητρα? Ομοίως δε και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα εξουσιάζει το σώμα του άντρα. Μην αποστερείτε λοιπόν αλλήλους, εκτός αν είναι κάτι εξ συμφώνου προς καιρών, μόνο για ένα λόγο, για να καταγίνεστε εις την νηστεία και στην προσευχή και πάλι να αφού ολοκληρώσετε την ευχή προς τον Θεό για νηστεία και προσευχή και το αίτημά σας, πάλι να συνέρχεστε επί το αυτό για να μην σας πειράζει ο σατανάς για την ακρατειά σας. Εδώ τελειώνουν οι πνευματικοί νόμοι, οι βασικοί για την ευλογημένη οικογένεια. Αυτό που ακούσατε σήμερα να το ακούτε συχνά. Είναι για σας προσωπικά, για σένα Χριστό μου και για σένα Δημητρά μου, για να απολαμβάνετε σε όλη σας τη ζωή την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Τώρα ας σηκωθούμε, αγαπητά μου αδέλφια όλοι, να σταθούμε στην παρουσία του Θεού για να ζητήσουμε από τον Κύριο, από τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, να ευλογήσει τα αδέλφια μας. Πριν όμως από αυτό, κράτησε τη στο χέρι. Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή στη ζωή σας. Αγαπητέ αδερφέ Χρήστο, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίνει την αδελφή τη Δήμητρα για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να παραλάβει την εκκλησία του σαν νύμφη και κοσμημένη? Σ' απολύτως σίγουρος. Εδώ τελειώνει η δυνατότητα χωρισμού. Εδώ αρχίζει η ευλογία της απόλυτης ενότητας. Εκ της υπόσχεσής σου αυτής που θα σφραγιστεί με την υπόσχεση της Δήμητρας. Υπόσχεσαι λοιπόν ότι θα αγαπάς τη Δήμητρα όπως το δικό σου σώμα, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Υπόσχεσαι αδελφέ Χρήστο ότι θα αποδίδεις σε αυτήν την οφειλωμένη εύνοια
κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι ότι θα συνεχίσει αυτή, θα συνοικείς μαζί της κατά γνώση, αποδίδοντας τιμήνη σε αυτήν ως συσκεύος ασθενέστερων και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από τη Δήμητρα, παρά μόνο ο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπο σας μη χωρίζει. Αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί Δήμητρα, είσαι απολύτως βεβαία ότι ο Κύριος μας, ο Θεός μας, σου δίδει τον αδελφό μας, το Χρήστο, για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύμφη και κοσμένη. Απολύτως βεβαία. Άρα λοιπόν υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα σέβεσαι πάντοτε Αυτόν καθώς πρέπει εν Κυρίω. Θα αγαπάς και θα σέβεσαι πάντοτε Αυτόν καθώς πρέπει εν Κυρίω. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις εις Αυτόν τηλοφιλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί Του κατά γνώση και θα υποτάσσεσαι σε Αυτόν καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό κατά το Λόγο του Κυρίου. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από Αυτόν παρά μόνο ο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπο σας μη χωρίζει. Μετά την ομολογία σας αυτή, και εγώ ο Γιώργος ο Κοροβέσης, ως νόμιμος λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σας ανακηρύττω το εις συζύγους και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Και τώρα αγαπητά μου αδέλφια, θα προσευχηθούμε πραγματικά ο Θεός να παντρέψει τον αδελφό μας τον Χρήστο με την αδελφή τη Δήμητρα και την αδελφή τη Δήμητρα με τον αδελφό τον Χρήστο. Πατέρα μας επουράνιε, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα αυτή τη μοναδική που έφερες ενώπιόν σου τον αδελφό μου τον Χρήστο και την αδελφή μου τη Δήμητρα. Δώσανε αμοιβαία υπόσχεση γάμου και δώσανε και αμοιβαία υπόσχεση υπακοής και τήρησης του Ευαγγελίου σου. Σύμφωνα λοιπόν με την ομολογία τους, αλλά και σύμφωνα με το λόγο σου, εμείς προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού και σε παρακαλούμε, ευλογών πάντοτε να ευλογείς τα αδέλφια μας, πληθύνων πάντοτε να πληθύνεις με τη δόξα σου, με τη χάρη σου και με το ελαιό σου τα αδέλφια μας, για να δημιουργήσεις μια άγια, ευλογημένη οικογένεια που θα σε δοξάζουνε, θα σε υπηρετούνε και θα χαίρονται στην παρουσία σου και θα είναι πάντοτε, Κύριε Θεέ μου, μέσα στην αγκαλιά σου. Γι' αυτό προσευχόμαστε, σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, εσύ Κύριε Θεέ μου να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό, εσύ να τους φυλάς από κάθε παγίδα του διαβόλου και σατανά, να τους φυλάς από ατυχήματα, δυστυχήματα, από κάθε κακό Πατέρα, να τους έχεις πάντοτε στην αγκαλιά σου και πάντοτε Κύριε Θεέ μου, ό,τι σου ζητάνε καθώς είναι σήμερα αγαπημένοι και ενωμένοι, κατά το Λόγο σου εσύ ο αιώνιος Θεός, καθώς προσεύχονται εν το ονόματι του Χριστού, εσύ να κάνεις πολύ περισσότερα από αυτά που ζητάνε ή από αυτά που γνωρίζουν, κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που ενεργείται και θα ενεργείται στη ζωή τους. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ εσένα, Κύριε Θεέ μου, γιατί μας δίνεις την ευκαιρία να προσευχηθούμε, μας δίνεις την ευκαιρία να αγαπήσουμε τα αδέλφια μας και μας δίνεις την ευκαιρία να ζητήσουμε από σένα. Βάλε την αγάπη σου, Θεέ μου, δια του Πνεύματος του Αγίου, στην καρδιά του αδελφού μου του Χρήστου για τη Δήμητρα. Βάλε την αγάπη σου, Πατέρα μου επουράνιε, δια Πνεύματος Αγίου στο όνομα του Χριστού, στην καρδιά της Δήμητρας για τη Χρήστο και εν κάντου σήμερα ένα, Κύριε Θεέ μου, ώστε αυτό που εσύ κάνεις ένα σήμερα κανείς να μην μπορεί να χωρίσει, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών. Αμήν. Καθίστε αδερφοί μου. Ευχαριστώ.
Να ψάλουμε τον ύμνο 426 και θα μοιράσουμε τώρα τις βουμπνιέδες. Και τα αδέλφια μας θα σας μοιράσουν κατά το έθιμο, θα σας μοιράσουν τις βουμπνιέδες, ώστε όλοι μαζί να χαιρόμαστε για την ένωση που ο Χριστός έκανε σήμερα στον αδερφό μας τον Χρήστο και στην αδερφή μας τη Δήμητρα. Ο Δημιούργε των πάντων αγαθών συγχωρήγε ποιητή το πρώτο. Σύθε στους νεονυφούς. Γελάς, ε. Τι θαλέρα και ευλόγησες με το θαυμαστή κανά Θεέ. Τις ψυχές τους ένωσε, σε οικετεύουμε Πατέρα, με το πνεύμα σου έλθε και τους νεονύμφους τούτους σοι ευλόγησε Θεέ. Σι Θεέ. Τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε, δώσ' αγάπη και καθίστη. Να είναι ευτυχής και με στη ψυχή γαλήνη όσο ζούνε επί γης. Σι Θεέ, πλουσία της ευχές στους νυμφίους και τις ψυχές τους ένωσε, δώσε να ναι πιστη δούλη του Χριστού σε δυνατέ και με στη ζωή λύνα τιμούν. Θεδόρισε πλουσία τους νυμφίους και τις ψυχές τους Ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επάνω σας. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επάνω σας και να σας δίνει την ειρήνη Του. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι, αδελφοί, φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθατε στη χαρά των παιδιών μας.
Τώρα θέλω να σας θυμίσω ότι είμαστε καλεσμένοι και σε έναν άλλο γάμο και από εκεί να μην λείψει κανείς. Είναι ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας. Κανείς να μην λείψει από αυτό το γάμο με τη χάρη του Χριστού. Μετά